Χειροπέδες ένα 17χρονο μαθητή λυκείου σχολείου πέρασαν χθες βράδυ μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, ο οποίος έκανε χρήση κάναβης εντός του περιφραγμένου χώρου δημοτικού σχολείου. Περιπολικά της διεύθυνσης Πάφου, μαζί με μεγάλο αριθμό ανδρών της δύναμης, έσπευσαν από τις 9 χθες το βράδυ στη συνοικία Αποστόλου Παύλου στο κέντρο της Πάφου και αφού περικύκλωσαν το σχολείο, ευνηδίασαν τους νεαρούς, οι οποίοι βρίσκονταν στο περίβολο και στο παρακείμενο πάρκο της Εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν 8 νεαρά πρόσωπα, 6 17χρονους και 2 16χρονους, τους οποίους μετέφεραν με περιπολικά στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου. Στην κατοχή ενός 17χρονου εντοπίστηκε τσιγάρο που διαπιστώθηκε ότι περιείχε ξηρή φυτική ύλη που εκτιμάται ότι είναι κάναβη. Οι έφηβοι μαθητές ανακρίθηκαν για ώρες στην αστυνομία και αφού κλήθηκαν και οι γονείς τους, αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Ο 17χρονος αναμένεται να κατηγορηθεί όταν ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές αναλύσεις στα κατασχεθέντα τεκμήρια. Ανησυχητική είναι η εμπλοκή μαθητών και ανηλίκων σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπως καταγράφουν τα στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Το 2017, η ΙΚΑΝ εξέτασε 37 υποθέσεις ναρκωτικών με 43 μαθητές να εμπλέκονται σε αυτές. Οι ηλικίες τους ήταν από 13 ετών μέχρι 19. Όντως είναι σοβαρό το θέμα και απασχολεί την αστυνομία και ειδικότερα την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2018 έχουν συλληφθεί 17 νεαρά πρόσωπα για υποθέσεις ναρκωτικών ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών. Το σημαντικό για την ΙΚΑΝ είναι η διαχείριση των νέων χρηστών ναρκωτικών, οι οποίοι πλέον θεωρούνται ως άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Με τον νόμο περί τοξικομανών δίδεται η ευχέρεια στο δικαστή να στείλει ένα νεαρό χρήστη σε κέντρο απεξάρτησης αντί στη φυλακή.